πυροβατικό να λυκώ να γελάσουμε για λίγο. Κάτσε να κάτσουμε πρώτα και μετά βρίσκουμε. Αχ, να το πήρα κοντά, το πήρα, πάτε, πάτε. Επανάληψη. Επανάληψη, πάρε μου, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε. Λέει, κορίτσια, πώς πήγε σήμερα? Αχ, κορίτσια, κοιτάξτε τα παπούτσια μου, δεν είναι τέλεια. Τα πήρα σε κόκκινη, είναι πολύ μάση τελευταία. Εντάξει, καλά είναι, παιδάκι μου. Αλλά πρέπει να τα πάρει σε μαύρο. Το κόκκινο είναι πολύ πασέ. Δίκιο έχει φάει. Αχάει είναι το κόκκινο, σε πα χαλά, τι κάνει. Μόνο η λαμπάδα σου λείπει. Λόγω, και εσύ τι χρώμα στον είχε αυτά. Πού το βρήκε, η γκράντ μα το έδωσε. Κορίτσια, κοιτάξτε το καρφί. Φοράει το παιδί, παπούτσι φοράει Μαρίνα. Τώρα τη λαγή δεν τα ψώνισε μάλλον. Βέβαια, δεν έχουν όλοι τα λεφτά του πατέρα σου να πληρώνουν και να παίρνει καλού βαθμού. Λοιπόν, αφήστε τα φαβόρα. Τους βλέπετε τους άλλους με ένα βιβλίο στο χέρι μου συνέχεια. Τι σπαστικά ρε παιδί. Απορώ πως το κάνουν, τους αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν τα κάνω στα πιάτα του βγαίνουν. Καλά, αλλά αυτοί δεν διασκεδάσουν ποτέ. Καλά κάνουν εμείς και τους λέμε φυτά. Ήστε να τους κάνουν μια πλάκα. Για λέτε. Θα πέσει πολύ γέλιο. Περιμένει να σε δώσω χαρτιά. Καλά, είχα γελάσει με αυτό, δεν είπα πολύ. Καλά, φύγετε λίγο. Όχι, εσύ. Σίγουρα. Ναι, γεια σας! Γεια σας! Γεια σας, τι κάνετε? Πώς περνάτε? Περνάτε καλά! Καλά! Αναρωτιόμαστε γιατί κάθεστε εδώ μόνοι σας και δεν έρχεστε μαζί μας! Τώρα τρέχω! Καλή μου, γιατί μας σορμπάρετε έτσι, τι σας κάναμε? Είσαι κάτι! Ναι, θέλουμε να έρθουμε να κάνουμε παρέα! Α, καλά! Καλά, ελάτε, δεν θα σας φάμε πια! Γιατί μπορείτε! Έλα, μην είσαι κακός! Σκεφτήκαμε πώς θα θέλετε να κάνουμε λίγη παρέα στο διάλειμμα! Δεν θέλεις? Όχι. Ε, τότε να μην σε αποσυστούμε άλλο, να φεύγουμε κι εμείς. Ε, ναι, μωρέ, να πηγαίνουμε κι εμείς. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Ωρε, φίλοι. Τι βλακίες είναι αυτές. Βλαμμένες θέλει να πεις, έτσι. Ούτε πεντάχρονο δεν τα κάνω αυτά πια. Ε, καλά, εντάξει, το μυαλό δεν διαφέρει και πολύ από πεντάχρονο. Κοίτα εδώ πώς έρχονται ντυμένες. Χάλια! Λες και πάνε στα πόδια. Εντάξει, είσαι τώρα χάλια. Δεν τις λες και τέλος χάλια, ειδικά. Τι, ειδικά. Τι έγινε, Αλέξανδρε, ποιο σου αρέσει? Εμένα, ποια μου αρέσει. Εμένα, καμία δεν μου αρέσει. Έλα τώρα, σε μένα μιλάς. Αφού είδα πώς κοιτούσε τη Μαρίνα, πώς σου αρέσει, παραδέξω. Εντάξει, τώρα κι εσύ μου αρέσει. Δεν μου αρέσει ακριβώς, αν δεν ήταν τόσο ηλίθεια. Άρα στα φιλαράκια. Ηλίθεια. Σε ηλίθεια σου αρέσει, φαίνεται. Πολύ. Ένα σου λέω, καλά που δεν το έχει καταλάβει, γιατί θα έρθει στο δούλευμα. Όπω δουλεύει εσένα η Βάνια που δεν καταλάβει, έτσι. Έλα τώρα, όλο το σχολείο το έχει καταλάβει. Καρφώθηκα, ε. Φαίνεται, ρε, μπαμ κάνει, γιατί δεν κάνει κάτι. Τι να κάνω, μωρή, εσύ τώρα δεν είναι αυτέ για μα, άντρε. Έχει δίκιο, δεν είναι αυτέ για μα. Γιατί δεν είναι αυτέ για εσά, ρε. Έλα, τι παραπάνω έχουν αυτέ από εσά. Πολλά πράγματα έμεινε όπω δείχνουν. Δώστε και εσεί μια ευκαιρία, παιδιά. Αλλά τι κάνει αυτή η ώρα, ρε παιδί μου. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μπορεί να τις κράτησε και ο καθηγητής, γιατί είναι και άχρηστες στα μαθήματα. Ε, βέβαια είναι άχρηστες. Η Βάγια προχθές δεν μπορούσε να λύσει ούτε μία άσκηση. Γιατί η Μαρίνα, καλά αυτό το κορίτσι, είναι τελείως χαζό, ε. Πάλι κάτω από τη βάση έγραψε. Ρε παιδί μου, απορώ πως κάνω παρέα. Άσε. Παρατήρησες ότι έχουν αλλάξει συμπεριφορά από τότε που κάναμε εκείνη την πλάκα στα σπασικλάκια. Βέβαια, και θέλω να σου το πω, το πρόσεξα. Έχει γούστο να τους αρέσουν αυτά τα φυτά. Ε, όχι ρε εσύ, αποκλείεται να πέσουν τόσο χαμηλά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Να δεις που κάτι άλλο θα είναι. Γεια σας, κοριτσιά. Άντε, βρε κορίτσια, τι κάνετε τόση ώρα? Ρωτούσαμε κάτι τον καθηγητή. Α, μάλιστα. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Πρόβλημα, όχι τι πρόβλημα. Απλώς εμείς σας περιμέναμε για να αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε το βράδυ στο πάρτι. Ναι, γι' αυτό καλά λες. Τι θα βάλω? Ένα φόρεμα. Εγώ λέω να βάλω. Γεια σας, κοριτσιά! Τι κάνεις? Δεν βλέπεις. Συγγνώμη, δεν ήθελα να αναπλύσω. Καλά είμαι, ήθελες κάτι? Ναι, κάτι ήθελα. Ε, άντε, λέγει. Εγώ καλύτερα να πηγαίνω, πατάω με μετά. Άντε, απλά μπορώ να φύγω. Εντάξει, δεν είναι, καλά είναι, λέγει. Να, ξέρεις, ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη για την πλάκα που κάναμε πριν. Συγχωρεμένη. Όχι, σοβαρά τώρα. Δεν ξέρω, όλες φαίνομαστε
εντελώς ηλίθεια. Δεν ξέρω τι μας πιάνει, αλλά ξέρεις, είναι και η παρέα. Η παρέα. Σιγά την παρέα. Τι εννοείς? Για τις φίλες σου λέω, να τις χαίρεσαι. Δεν κατάλαβα, τι έχουν τα κορίτσια, είναι τα καλύτερα κορίτσια του κόσμου. Είναι οι κολλητούλες μου. Οι κολλητούλες σου σε έθεπαν πριν λίγο. Εμένα. Μάλιστα. Κοίταξε να δει, συγγνώμη που ανακατεύομαι πραγματικά. Σε κανένα άξιζε να έχει του φίλου. Έσπα, ή θες κάτι άλλο? Κάτι ήθελα. Να ξέρεις, το βράδυ κάνουμε ένα πάρτι σπίτι μου. Και ήθελα να σου πω, να, αν δεν έχει κανονίσει κάτι βέβαια, αν θέλει, πάρ' το να λέξει και λάθη. Έχω κανονίσει, ευχαριστώ. Εντάξει, όπω θε. Βαγιά. Ναι. Τι ώρα? 9. Τι διαβάζεις? Φυσική. Την άλλη ώρα γράφουμε, εσύ τώρα θα διαβάζεις. Προσπαθώ να δυσκολεύομαι λίγο, μωρέ. Έλα, αλήθεια, αφού είναι εύκολα. Αλήθεια, αυτό το μην δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λοιπόν, κοίταξε, η συνισταμένη των δύο δυνάμεων. Ναι. Σε ευχαριστώ. Μετά από ό,τι σας κάναμε, εσύ τους βοηθάς. Έλα, μωρέ, εντάξει. Απλώς μερικές φορές φέρνεις σαν δεκάθαρα. Μερικές φορές. Με πρέπει να τα φέρνεις σαν μυστικό σάχαρος, έτσι. Ναι, εντάξει. Πάντως, συγγνώμη τις πράγεις. Έλα, έλα τώρα, διάβασα. Στο πάρτι θα έρθεις? Ναι, θα δούμε, θα δούμε. Από Θεσσαλονίκη, από πού θα πέφτει η Θεσσαλονίκη? Σικιών. Αφιλάκια!
Τι να σας πω, κυρία, πώς σας είπαμε. Ξανθούλα, μάλλον! Τι να σας πω, κυρία Ξανθούλα μου, τι να σας πω. Από ό,τι βλέπω στα χαρτιά μου. Ρίτσα μου, πού είναι το μυαλό σου? Ο ζυγός είναι σε πάρα πολύ φάιντα κατάσταση. Όσο ο Ερμής έχει ευθυγραμμιστεί με τον ήλιο και έχει τετραγωνιστεί με την Αφροδίτη, καταλήγουμε πάρα πολύ εύκολα σε ένα συμπέρασμα. Ότι κάτι πάρα πολύ κακό θα σας συμβεί. Στα προσωπικά σας. Γιατί τα οικονομικά σας θα είναι καταπληκτικά. Τα οικονομικά σας είναι καταπληκτικά. Πολύ, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Ξανθούλη, για την πολύτιμη βοήθεια που με θες. Λοιπόν, Λίτσα μου, αγαπητέ, τώρα θέλω να μας πεις το ζωδιάκι από μια γλυκιά κυρία που περιμένει στη γραμμούλα. Ναι, γεια σας. Ναι, ποιος είναι? Η Κατερίνα είμαι, εσείς με καλέσατε. Κατερίνα μου, που κλώμη εσείς. Εγώ. Μπράβο, Κατερίνα μου, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Αχ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Και δεν μπορούσα. Αχ, ναι. Μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, κυρία, το ονοματάκι σας? Κούλα. Αχ, Κούλα. Λοιπόν, κυρία Κούλα, πού το ζωδιάκι σας θα μας το πείτε? Σφραγή. Τι σφραγή, κυρία Κούλα μου? Πώς το λέτε, μωρέ, εκεί θα τα κέρασα. Αχ, εγώκερος, λέει. Εγώκερος. Εκεί είναι δυνατόν εγώκερος, πώς. Και με τι οροσκόπο, κυρία Κούλα μου? Ψάρι. Τι ψάρι? Ψάρι. Διάσχημο ζώδιο, κυρία Κούλα μου, διάσχημο ζώδιο. Από ό,τι βλέπω στα χαρτιά μου... Ναι. Εγώ και εγώ, εγώκερος. Είναι τόσο μπέλε ζώδιο που ακόμα και ο ζυγός φαντάζει τέλειο μπροστά του. Ο ηχθής που είναι και ψάρι γίνεται το χειρότερο δίδυμο. Κάτι πάρα πολύ άσχημο θα σας συμβεί, κυρία Κούλα μου, στα προσωπικά, στη σχέση σας. Μπορεί να πέσει το μπαλκόνι σας, να κατάνε την πότα σας, να βουλώσει το αλέτα, να καεί το βίντεο. Αχ, κυρία Κούλα μου, τι να σας πω, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε και προσπαθούμε για άλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σας. Να συνεχίσετε να μας βλέπετε. Και τώρα θα πάρει την ευκαιρία. Έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον έναν και μοναδικό. Μοναδικό στο είδος του. Καταπληκτικό, ευχαριστώ και πολύ υποδεχτικό. Σόλι του Μαντέι! Μια χαρά είμαι εγώ! Τι κάνετε εδώ στην Ελλάδα, πες μου! Αχ, πάρε μου! Μην ακούς τώρα αυτές τις βλακίες για κρίσεις και χαζομάρες. Καταπληκτικά, παιδιά! Πώς πέρασε το σουκού σου? What? Το σουκού σου, αγάπη μου, πώς πέρασες? Το Σαββατοκύριακο μου, my weekend. Ναι. Oh, πέρασα καταπληκτικά! Ήμουνα από εδώ πέρα με τον φίλο μου στο Μιλάνο και παρακολουθούσαμε να δεις πώς το λέτε εδώ στην Ελλάδα. Έλα, είναι και δύσκολο. Αυτό εδώ πέρα, ένα fashion show, ρε παιδί μου. Αχ, μία επίδειξη μόνο! Μπράβο. Λοιπόν, σου, τώρα θέλω να μας πεις ποιο είναι το χρώμα του φετινού καλοκαιριού. Δεν είναι ένα, είναι τρία. Τρία? Ναι, το καφέ, το κίτρινο και το άσπρο. Το καφέ, το κίτρινο και το άσπρο. Yes, of course. Κάτι χρώμα είναι αυτό. Είναι το κουτσουλί, αγαπητοί μου, το κουτσουλί. Κουτσουλί. Είναι κουτσουλί. Συγγνώμη. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Παπούτσια, παντελόνια, μπλούζες, μαλλιά, αξεσουάρες, όλουχα, τσάντες, όλα κουτσουλί. Yeah! Θα κουτσουλιάσουμε. Το καλοκαίρι έχουμε τηλεφωνητές, θα κουτσουλιάσουμε. Λοιπόν, σουλί, και θέλω τώρα να υποδεχτούμε τα δύο μοντελάκια μας, τη Σούση και τη Λούση, για να μας δώσουν πολύ και μας κουτσουλίσουν. Λοιπόν, ας υποδεχτούμε τη Σούση μας! Γεια σου, Σούση, είμαστε κάνεις. Καλά, εσύ. Φτάνει, πολλά είπες. Λοιπόν, για πες, Σούση μας, πώς τη βρίσκεις? Τι θέλεις να σου πω, από πού να ξεκινήσω? Συγγνώμη, can I ask you something, να σε ρωτήσω. Από πού αγόρασες αυτά τα ρούχα, από πάνω μέχρι κάτω? Από τη Λαϊκή, είσαι τρελή! Χάλια, είσαι χάλια! Μα γιατί σου, τι είναι το κορίτσι, πες ζουνίζει! Ναι, αλλά δεν το
βάζουμε το τοστάκι μας στην τοστιέρα που την έχουμε βάλει από πριν στην πρίζα. Έτσι, την κλείνουμε και περιμένουμε. Λοιπόν, Ευτερπούλα μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, διότι κάθε φορά το ξεχνώ και με μαλώνουν. Πες μου. Την τοστιέρα στους πόσους βαθμούς. Λέρα γλύμα. Με ενημερώσαν από τον κοντρόλ ότι η τοστιέρα δεν έχει βαθμούς. Είναι αυτό που λέω, θα είσαι και πάλι σου κατά. Α, ναι, γλυκιά μου. Το τόστ έγινε. Ναι, νομίζω πως είναι έτοιμο. Για πες μου. Α, είναι απίστευτο, Ευτέρι. Λοιπόν, και τώρα, αγαπητοί τηλεθεατές, δυστυχώς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Αλλά πριν έχω μια πολύ γλυκιά και λαχταριστή έκπληξη για εσάς. Ας υποδεχτούμε όλοι μαζί και με ένα θερμό χειροκρότημα στον Ισάκ Χατζησάκ, που θα καθόμαστε μας ενημερώσει. Πιστεύουμε όλοι πως οι νέες δημοκρατικές κομμήσεις θα μας αναδείξουν νικητές. Πιστεύουμε επίσης πως το νέο τραγούδι θα εντυπωσιάσει το νέο κοινό και όλα θα πάνε τέλεια. Δηλαδή, αν σου πω ότι μπλα 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 μπλα. Ρε, είχα μιλώσει τη φωνή της τηλεόρασης και ήταν ένα ωραίο φωτιστικό, ρε. Δεν το πάρε, δεν το πάρε, δεν το πάρε. Μήπως θα τις πάρουμε καλύτερα. Ναι, έτσι. Και για σκεφτείτε, τι θα γινόταν αν ξαφνικά κοβόταν το ρεύμα. Γεμάτα ορμή, βιάζονταν στις όχθες των ποταμών. Ξεσήκωναν τα μεσημέρια και τις νύχτες, με φωνές φρόντερες, χαρούμενες.
κοιμώντουσαν ιδρωμένα κάτω από τα βατάνια. Έπαιζαν πετροπόλεμο, χτυπούσαν, μάτωναν και γελούσαν. Σκαρφάρωναν στα βουνά, στα δέντρα, στις σκεπές, σκαρφάρωναν στα αστέρια. Που έκοβαν λουλούδια και έφτιαχναν στεφάνια να στολίσουν τα μαλλιά τους. Που έπιναν νερό από δροσερές πηγές. Που ταΐζαν πουλιά που κάναν τους πετούσαν με φτερά. Που έπαιζαν με τις σκιές τους, που γελούσαν με το θάνατο. Έπαιρναν τις κιθάρες και γέμιζαν με μουσική τον κόσμο, τα χωριά, τις πόλεις, τα μπλες. Το σύμπαν ολόκληρο. Έπεφταν στα κύματα. Ένιωθαν, μύριζαν, άκουγαν, έβλεπαν, ζούσαν. Thank you.